Σήμερα επισκεφθήκαμε το κτηματολόγιο, τις υπηρεσίες του κτηματολογίου στην Καλαμάτα, όπου εκεί είχαμε συνάντηση με υπηρεσιακά στελέχη από το Δήμο Καλαμάτας και του κτηματολογίου. Ήταν εκπρόσωποι διευθυντές της οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, από την τεχνική υπηρεσία, στέλεχος της τεχνικής μας υπηρεσίας και φυσικά η νομική υπηρεσία του Δήμου, όπου εκεί πέρα συζητήσαμε τις διαδικασίες κτηματογράφησης των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία βρίσκονται στις υποκτηματογράφηση περιοχές του Δήμου μας. Υπήρξαν οι ανάλογες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις από τα στελέχη του κτηματολογίου. Μας έδωσαν σχετικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσουμε και να λάβουμε υπόψη μας όσον αφορά τις δηλώσεις του κτηματολογίου. Και φυσικά ξεκινά μια συνεργασία όπου ως στόχο θα έχει φυσικά την αποτύπωση πλέον όλων των περιουσιακών στοιχείων που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, τη δημιουργία σχετικών φακέλων, την ενημέρωσή τους με στοιχεία που πιθανότητα αυτή τη στιγμή να λείπουν από τους φακέλους, και στους φυσικούς φακέλους αλλά και στους ηλεκτρονικούς φακέλους, τους οποίους έχουμε ήδη ξεκινήσει ως υπηρεσία να δημιουργούμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, όταν έχεις ένα ψηφιοποιημένο αρχείο με την περιουσία σου, σου δίνεται τη δυνατότητα και άμεσης ανέβρεση όλων των σχετικών παραστατικών που σχετίζονται με το ακίνητο, αλλά και εν γέννη με την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, η οποία όπως γνωρίζετε είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του Δημάρχου Καλαμάτας. Η περιουσία του Δήμου έχει καταγραφεί και πόσο επίπονη και δύσκολη ήταν όλη η διαδικασία? Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε να καταγράψουμε στο κτηματολόγιο την κοινόχρηστη περιουσία του Δήμου, δηλαδή όπως στους δρόμους, στις πλατείες και ό,τι άλλο χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστο, και την ιδιωτική περιουσία που αφορά βέβαια τα γεωτεμάχια με τα όποια κτίρια, αν βρίσκονται κτίρια μέσα αυτά, είτε είναι εντός οικισμού είτε εκτός. Έχει γίνει κατά το παρελθόν μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά ως προς την καταγραφή της δημοτικής περιουσίας. Αυτό το οποίο απομένει να κάνουμε είναι να συμπληρώσουμε και για τις ανάγκες του κτηματολογίου αλλά και για τις δικές μας ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας τους φυσικούς φακέλους με τα όποια έγγραφα απαιτούνται, έτσι ώστε ένας φάκελος ενός ακινήτου να είναι πλήρης. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ήδη έχει ξεκινήσει δουλειά και από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Τη συνεχίζουμε εμείς. Το τμήμα περιουσίας έχει ενδυναμωθεί. Συμβάλλουν πάρα πολύ και η νομική υπηρεσία αλλά και η τοπογραφική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας. Νομίζω ότι αυτή η δουλειά μέχρι το τέλος του κτηματολογίου θα έχει ολοκληρωθεί. Ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, σίγουρα στην ανάρτηση θα μας ενημερώσει το κτηματολόγιο για να μπορέσουμε να τις διορθώσουμε. Το θετικό είναι ότι εκτός από το Δήμο Καλαμάτας, νομίζω και όλοι οι άλλοι Δήμοι της χώρας, μέσα από τη διαδικασία σύνταξης των δηλώσεων κτηματολογίου, θα ωφεληθούν, γιατί πλέον θα έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό αρχείο στη διάθεσή τους για την αξιοποίηση των ακινήτων τους.